πάρες μου φιντεάρα. Στη σημερινή φιντεάρα θα δούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σας δώσω 5 λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να κοινοποιούμε βίντεο κακοποίησης. Θα τα χωρίσουμε σε 2 κατηγορίες. Τα βίντεο τα οποία αφορούν την Ελλάδα και τα βίντεο τα οποία αφορούν το εξωτερικό. Πάμε λοιπόν στα βίντεο τα οποία αφορούν Ελλάδα. Λόγος νούμερο 1. Ειδοποιούμε τον δράστη. Όπως έχουμε εμείς κοινωνικά δίκτυα, έτσι μπορεί να έχει και ο δράστης. Και να δει λοιπόν μία από τις πολλές κοινοποιήσεις που θα γίνουν για το περιστατικό του ίδιου. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει μία σπασμωδική αντίδραση, μία αντίδραση πανικού και να εξαφανίσει το σκυλάκι, να του κάνει κακό ή απλά να προετοιμαστεί. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, αυτός που θα χάσει είναι το σκυλάκι, γιατί δεν θα υπάρξει δικαιοσύνη και δεν θα μπορέσουμε εμείς μέσω του νόμου να το προστατέψουμε. Λόγος νούμερο 2. Τέτοιες δημοσιεύσεις δημιουργούν φανατισμό και λαϊκό δικαστήριο. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Τα λαϊκά δικαστήρια έχουν μόνο μία ετιμιγορία. Ένοχος. Θα σας εξηγήσω πώς αυτό είναι λάθος. Θα σας πω ένα περιστατικό που έχει συμβεί σε εμένα προσωπικά. Όπως γνωρίζετε, τα σκυλάκια μου τα υπεραγαπάω. Κυριολεκτικά θα έδινα τη ζωή μου για τα σκυλάκια μου, χωρίς δεύτερη σκέψη. Έχω πάει λοιπόν έξω μία βολτίτσα με όλη την αγέλη. 4 σκυλάκια έχω για όσους δεν ξέρουν. Κουρασμένος από την ημέρα μου και αυτά να με τραβάνε από εδώ και από εκεί για να πάνε εκεί που θέλουν. Σε κάποιο σημείο συναντήσαμε ένα σκυλάκι το οποίο ήθελε πάρα πολύ να πλησιάσει ο Ντίζελ. Τράβαγε λοιπόν με πολύ δύναμη. Από την κούρασή μου εγώ, τη λίγη υπομονή μου εκείνη τη μέρα, τράβηξα το λουρί του Ντίζελ με παραπάνω δύναμη από ό,τι έπρεπε. Με αποτέλεσμα να σηκωθεί 1 μέτρο στον αέρα ο Ντιζελάρας και να σκάσει κάτω με την πλάτη. Εάν τώρα αυτό το έχει πάρει κάποιος βίντεο με κινητό, μιλάμε για μία στιγμή δεδομένη, θα βλέπατε τώρα εσείς ένα βίντεο με έναν φουσκωτό γεμάτο με τατουάζ, ο οποίος έχει ένα pitbull ανάμεσα στα υπόλοιπα σκυλάκια με κομμένα αυτιά και το κακομεταχειρίζεται, το τράβηξε με δύναμη και νεύρα και έσκασε κάτω το ζωντανό με την πλάτη. Η δική μου η πλάτη πόνεσε πολύ περισσότερο από τον Ντίζελ. Η ψυχή μου έγινε κομμάτια, το στομάχι μου έστριψε. Αυτά στο βίντεο δεν φαίνονται, ούτε η υπόλοιπη σχέση μου με τα σκυλιά που έχω, που θα δυνατή τη ζωή μου. Φαίνεται μία δεδομένη στιγμή που είχαμε ένα συγκεκριμένο περιστατικό λόγω έλλειψης υπομονής, λόγω κακού χειρισμού, λόγω ανθρώπινων πραγματικά καταστάσεων και λόγων. Ωραία. Κάτω από αυτό το βίντεο, για εμένα, θα γινότανε λαϊκό δικαστήριο. Θάνατος στον φουσκωτό, στον τατουαζάκια, στον εγκληματία, ό,τι αγαπάει να το βρει νεκρό και όλες αυτές οι ωραίες ευχούλες που γράφονται κάτω από τέτοια βίντεο. Λαϊκό δικαστήριο. Φανατισμός. Θα μου έβγαινε εμένα λοιπόν μία φήμη απίστευτα άσχημη και δεν θα μου άξιζε. Άρα λοιπόν η τιμιγορία, το ένοχος και η κακή φήμη δεν θα με αντιπροσώπευε. Γι' αυτό δεν πρέπει να ανεβάζουμε βίντεο κακοποίησης. Μπορεί να καταστρέψουμε κάποιον άνθρωπο, τη φήμη του, από φανατισμό και από λαϊκό δικαστήριο. Πάμε στον τρίτο λόγο, ο οποίος προκύπτει από τον δεύτερο. Ο φανατισμός είναι επικίνδυνος. Μπορεί στην πολυκατοικία ή στην περιοχή αυτή την οποία αφορά το βίντεο να μένει κι άλλος ένας άνθρωπος, ο οποίος να έχει ένα παρόμοιο σκυλάκι. Πιστέψτε με τόσο φανατισμό που έχει δημιουργηθεί, αυτά όλα, οι διαφορές, οι μικρές είναι λεπτομέρειες που δεν θα τις δει ο άνθρωπος. Δεν θα τις καταλάβουν αυτοί που θα τις δουν. Αυτό δημιουργεί ο φανατισμός. Παροπίδες, τρέλα. Και έτσι μπορεί να την πληρώσει ένας άσχετος τελείως άνθρωπος με το περιστατικό, απλά επειδή μοιάζει στο σκυλάκι του, ή απλά επειδή έτυχε να μένει εκεί, ή απλά επειδή έτυχε να κατεβαίνει εκείνη την ώρα, κακιά στιγμή, κακιά ώρα. Και να έχουν μαζευτεί κάποιοι φανατισμένοι από κάτω και να του κάνουν κακό. Αυτά είναι πραγματικές καταστάσεις, μην σας ακούγονται υπερβολικά, έχουν γίνει. Τα έχω συναντήσει εγώ προσωπικά. Γι' αυτό λοιπόν ο φανατισμός και η αντίδραση που προκαλεί είναι επικίνδυνο και παράλογο. Δεν θα πρέπει να στηρίζουμε τη δράση μας πάνω σε φανατισμό και πάνω σε λαϊκό δικαστήριο. Μπορεί να την πληρώσει ένας άνθρωπος που δεν χρωστάει τίποτα.
Πάμε λοιπόν στον τέταρτο λόγο, ο οποίος αφορά βίντεο του εξωτερικού. Τα βίντεο του εξωτερικού αφορούν καταστάσεις και γεγονότα που έχουν γίνει στο εξωτερικό. Πολύ μακριά μας, σε χώρες μακρινές, οι οποίες έχουν διαφορετικό νομοσχέδιο και εμείς δεν έχουμε καμία πρόσβαση σε αυτό. Δεν υπάρχει καμία κίνηση που μπορούμε να κάνουμε για να επιλύσουμε ή να βοηθήσουμε την κατάσταση αυτή. Αποτέλεσμα, μας διαλύεται τελείως η ψυχολογία, μας χαλάει τελείως η ημέρα, θα έχουμε εφιάλτες για καμιά εβδομάδα, για το τίποτα. Απλά κακή ψυχολογία, διαλυμένη μέρα. Τι κάνουμε λοιπόν, κοινοποιώντας, χαλάμε τη μέρα του κόσμου και φυσικά τη δική μας. Πάμε στον πέμπτο λόγο που αφορά όλα τα βίντεο και του εσωτερικού και του εξωτερικού και είναι ο πιο σοβαρός και θέλω να δώσετε μεγάλη προσοχή. Δίνοντας διαστάσεις, κοινοποιώντας και δημοσιεύοντας τέτοια βίντεο, τους δίνουμε αξία. Δίνοντας αξία σε αυτά τα βίντεο, δίνουμε κίνητρο στους αρρώστους που τα έχουν φτιάξει να φτιάξουν και το επόμενο. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό? Εμείς οι ίδιοι δίνουμε κίνητρο ένας άρρωστος να κάνει κακό και σε ένα άλλο ζωάκι και να το ανεβάσει, γιατί θα δει ότι θα πάρει τόσες πολλές διαστάσεις και τόσο μεγάλη αξία που θα είναι ανταμοιβή κανονικά για εκείνον. Ό,τι και να γραφτεί από κάτω, όσες βρυσίες και κατάρες, η ουσία είναι ότι το βίντεο του έγινε viral. Το είδανε όλοι. Το έδειξε το ίντερνετ, το έδειξε η τηλεόραση, του δώσαμε αξία. Ξανακάντο. Μας άρεσε. Θα το δούμε. Όχι. Ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν πρέπει να βάλουμε το λιθαράκι μας ούτε στο ένα χιλιοστό σε ένα τέτοιο άρρωστο μυαλό για να φτιάξει κι άλλο βίντεο, για να βασανίσει κι άλλο ζωάκι. Ποτέ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτός είναι ο πιο σοβαρός λόγος. Δεν κοινοποιούμε, δεν αναπαράγουμε, δεν στέλνουμε στους φίλους μας με μηνύματα. Στέλνουμε στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, εάν πρόκειται για βίντεο του εξωτερικού, γιατί αυτοί δεν νομίζω, αλλά ίσως εάν μπορούν να κάνουν κάτι. Και του εσωτερικού τα βίντεο, το ίδιο. Αυτά είχα να σας πω τυπάρες μου σήμερα. Ελπίζω να σας είναι χρήσιμα. Ελπίζω να σταματήσει η κοινοποίηση τέτοιων βίντεο για τους λόγους που είπαμε. Αν σας άρεσε το βίντεο αυτό, μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και ακόμα πιο σημαντικό, εάν σας αρέσει το περιεχόμενο του καναλιού μου και δεν είστε συνδρομητές, κακώς να γίνετε. Πατήστε μία εγγραφούλα και το καμπανάκι. Είναι κάτι που με βοηθάει πάρα πολύ και μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Τυπάρες μου, σας ευχαριστώ για την αγάπη και την υποστήριξη που έχω από εσάς όλα αυτά τα χρόνια. Να είστε καλά, ραντεβού στην επόμενη βιντεάρα.